Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Διακόσια χρόνια πέρασαν από την Άγια Λαύρα, τα 400 της Κλαδιάς που διώξαμε τα μαύρα. Πέρασαν στου χρόνου τους καθρέφτες που πολεμούσε η Ελλάς, μαρμαντολούς και κλέφτες. Μαρμαντολούς και κλέφτες. Τότε μια χούφτα Έλληνες με λιονταριού καρδιά σήκωσαν επανάσταση σε όλο το Μοριά. Ζήτω η Επανάσταση, ζήτω η Λευτεριά, με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα φτεριά. Ζήτω η Επανάσταση, ζήτω η Ελευθερία, πάντα με αίμα γράφεται του κόσμου ιστορία. Σηκώνονταν στου Ρήγα τη λαλιά, οι πολεμίστρες αστραφτάν στα κάστρα τα παλιά. Στα κάστρα τα παλιά. Ζήτω η Επανάσταση, ζήτω η Λευτεριά, με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα φτεριά. Πάντα με αίμα γράφεται του κόσμου η ιστορία. Ζήτω και η Ελλάδα μας, ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω και η Ελλάδα μας, ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία. Όλα καλά με τους σεισμούς, αλλά να θυμηθούμε λίγο και την επέτειο της Εθνεγερσίας. Να μην ξεχνάμε ότι οδεύουμε σιγά σιγά προς την 25η Μαρτίου, συμπληρώνονται 200 χρόνια. Ακούσαμε το τραγούδι «Επανάσταση 1821, ζήτω ελευθερία».
σε ερμηνεία του Μπάμπι Τσέρτου και μουσική της Ζωής Τηγανούρ, για την οποία την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ζωή, καλή σου μέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τον ύψιστο, είμαστε μια χαρά. Κουνιέμαστε, είμαστε στο ρυθμό των μετασεισμών, αλλά εντάξει, αντέχουμε. Ό,τι πρόβλημα δημιουργήθηκε να λυθεί γρήγορα, έρχομαι. Έτσι. Μας έδωσες πάντως μια καλή αφορμή μέσα από τη μουσική σου και το τραγούδι που ακούσαμε, έτσι να έχουμε μια ανάταση ψυχική και να ξεχάσουμε λίγο την καθημερινότητα, η οποία εδώ έχει τους δικούς της έτσι μονότονους ρυθμούς με τους μετασεισμούς, τα περιοριστικά μέτρα και όλα αυτά. Ναι. Εύχομαι να περάσουν όλα γρήγορα. Έτσι. Και να σταματήσει να κουνιέστε. Προτιμώ να κουνιέστε από τις μουσικές. Ακριβώς, ναι. Να είναι ρυθμικό μέσα από ένα χορό. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας πεις έτσι, για αυτή σου τη συνεισφορά για την επέτειο της Εθνεγερσίας μέσα από αυτό το τραγούδι. Να αναφέρω καταρχήν τους συντελεστές του τραγουδιού. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο Μπάμπι Τσέρτου ερμηνεύει. Τους στίχους έχει γράψει ο Τάσος Θεοδωρακόπουλος, που ήταν και η αφορμή να γράψω εγώ, να συνθέσω εγώ τη μελωδία για αυτό το τραγούδι. Mm. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή ο Τάσος, η στιγμή που βρεθήκαμε, με τους υπέροχους στίχους της Επανάστασης, και μου λέει: έχω μια ιδέα να γράψουμε ένα τραγούδι μαζί για την Επανάσταση. Τους διάβασα, θεώρησα ότι είναι πραγματικά πολύ καλή και εύστοχοι στίχοι που πραγματικά αναδεικνύουν την επέτειο των 200 ετών. Εκεί που μιλάει για τη λιονταρίσια καρδιά, που λέει ότι ναι, η ιστορία γράφεται με αίμα. Δηλαδή έχει πολύ όμορφα στοιχεία μέσα αυτός ο στίχος. Ήθελα να το μελοποιήσω αμέσως μόλις το διάβασα. Και μου ήρθε η ιδέα του τι θα κάνω το κομμάτι, όχι η μελωδία, η ιδέα, η πρώτη ιδέα που λέμε, η πρώτη εικόνα. Mm. Θέλησα λοιπόν να φτιάξω ένα τραγούδι που χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα μουσικό έργο μάλλον να το πω πιο σωστά, που χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το Καλαματιανό, εφτάσιμος ρυθμός, να μην ξεχνάμε ότι από την ξεκίνησε η Επανάσταση, είναι ορόσημο Μοριάς. Και πέρασα φυσικά μέσα από τη μελωδία, μέσα από το παίξιμό μου, μέσα από την ερμηνεία του Μπάμπι Τσέρτου. Περάσαμε πολλά στοιχεία και βυζαντινά και μακεδονίτικα και υπήρωτικά. Ακριβώς, ναι, έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Δηλαδή και το ακορντεόν που ξεκινάει το κομμάτι έχει στοιχεία υπηρώτικα μέσα. Όχι τυχαία και όχι επίτηδες, γίνανε από την επιθυμία να περάσει όλη η Ελλάδα μέσα από το κομμάτι. Έχεις το δικό σου μουσικό μοσαϊκό μέσα στο κομμάτι. Ακριβώς, πολύ ωραία το έθεσες, μπράβο. Αφού λοιπόν βγήκε το πρώτο μέρος του τραγουδιού, πραγματικά ήθελα και ένιωθα να μπει και ότι πρέπει να μπει και μια χοροδία μέσα, να επαναλαμβάνει τα λόγια, τα υπέροχα λόγια που λέει ο Τσέρτου την πρώτη φορά. Να τα παραλαμβάνει μια χοροδία για να δίνει αυτόν τον επικό και αυτόν τον εμβληματικό τόνο και επιβλητικό τόνο στο τραγούδι. Έτσι λοιπόν ήρθαν και οι τραγουδιστές ένας σε ένα σπίτι, έβαζαν και τη φωνή του ο καθένας για να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι βγήκε σε περίοδο καραντίνας που απαγορεύονται να μετακινήσουν. Έτσι. Να τα πούμε και αυτά, γιατί μπορεί να έχετε χρόνο μέσα στην καραντίνα όλοι οι καλλιτέχνες. Και η μουσική ακριβώς. Έχετε περιορισμούς. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε λοιπόν με χιλιάδες τρόπους καταφέραμε και το συνδέσαμε το πάζλ και βγήκε αυτό το κομμάτι. Και εγώ ήθελα να τελειώνει το κομμάτι πανηγυρικά με ένα σκοπό θρακιώτικο, μια σχήμα για Ποντιθράκη. Ζωναρόδικο. Το Ζωναρόδικο, ναι. Ναι, που μου αρέσει και εμένα προσωπικά πολύ, αλλά και σε όλους τους Έλληνες αρέσει ο Ζωναρόδικος. Ναι. Ο έχει το κάτι τη το Ζωναρόδικο. Κάτι τη του, ακριβώς. Οπότε λοιπόν βγήκε το συνολικό αποτέλεσμα. Ένα μουσικό έργο που χωρίζεται σε δύο μέρη. Που είναι χορός, χορεύονται όλοι, κρατιούνται όλοι χέρι-χέρι, δηλώνει την ενότητα. Εξάλλου και οι ζουλιώτησες, μια και χθες ήταν και η μέρα της γυναίκας, χώρεσαν Καλαματιανός, χορό του Ζαλόγου, θυμάμαι και αυτό. Τι άλλο για την Ελλάδα μας, όλα για την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε από τα πάντα. Και αντί να ελευθερωθούμε, γινόμαστε ακόμη πιο δεσμοί από τα πάντα. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτή η ιστορία όλη που... Ενώ έχουμε τα παραδείγματα, λαμπρά, φωτεινά παραδείγματα των προγόνων μας και παραδείγματα αυτοθυσίας, ηρωισμού, έτσι δεν είναι ζωή. Έχουμε δηλαδή μια παρακαταθήκη πολύτιμη που θα έπρεπε και τουλάχιστον και εσύ μέσα από τις μελωδίες σου και από αυτό το τραγούδι, έτσι φροντίζετε να τη φέρετε στην επιφάνεια και να την κάνουμε, να την κοινωνούμε και λίγο και προς τις μικρότερες ηλικίες.
Σωστό, πολύ σωστό. Θα ήθελα πολύ πραγματικά να πιάσει τόπο το τραγούδι, ο συμβολισμός, το έχει πολλούς συμβολισμούς το τραγούδι. Αυτό μιλάει για την ελευθερία. Σε μια εποχή που ήμασταν ελεύθεροι, που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, που μπορούμε να εκφραστούμε, που δεν μπορούμε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Μιλάει για την ελευθερία και εγώ θέλω να ευχηθώ, να ζήτω η ελευθερία και ζήτω η ελευθερία του λόγου όσων ενώνουν με δύναμη ψυχή τις φωνές τους ενάντια στους σύγχρονους αγάδες και δερβέναγες. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Τους βλέπουμε καθημερινά. Βγαίνουν ένας-ένας στη φόρα που καταδυναστεύουν τα όνειρα και των νέων, που τα δολοφονούν τα όνειρα των νέων. Απ' την άλλη, έχουμε ακόμα. Εγώ είμαι και από τη Σαμοθράκη και η καταγωγή μου είναι δίπλα στην Τουρκία. Έτσι. Ξέρετε, η Σαμοθράκη. Ευλογημένο νησί, Σαμοθράκη. Ευλογημένο νησί. Και έχουμε και εκεί πάλι τους γείτονες, οι οποίοι οι σύγχρονοι αγάδες και δερβέναγες δεν σταματάνε να μας. Μας την κλάνε καθημερινά. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά το κομμάτι βγήκε σε μια περίοδο που συμβολίζει πολλά όμορφα και πράγματα και αξίες του πολιτισμού μας, της λεβεντιάς των Ελλήνων, των προγόνων μας που έχησαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ας φροντίσουμε κι εμείς να τιμήσουμε λίγο αυτούς τους ήρωες. Ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με τη δύναμη, με τη φωνή του, με τον λόγο του, με το ταλέντο του. Και όχι μόνο να προβάλλουμε καθημερινά. Υπάρχει και αυτό. Η προβολή καθημερινά ενός ανθρώπου που έκανε τα λάθη που έκανε. Μιλάω για τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Το είπαμε. Το ακούσαμε, το αναλύσαμε. Πρέπει να βγαίνουν και όμορφα πράγματα μέσα αναζήτησης ενημέρωσης. Το ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που καταδυνέστησε τα όνειρα των νέων με τον τρόπο του. Πρέπει κάποια στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βγαίνουν και να λένε και όμορφα πράγματα, όμορφες ειδήσεις. Να είμαστε κομιστές και καλών ειδήσεων ακριβώς. Μπράβο. Να ανεβάζουν και λίγο τη διάθεση του κόσμου, γιατί και ο κόσμος επηρεάζεται και καταβάλλεται αρνητικά και το αρνητικό σε ρίχνει πιο κάτω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αρνητικά πράγματα μετά την πορεία. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, εγώ με τον τρόπο που προσπαθώ όσο μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις. Καλαματιανό ζωναράδικο, έτσι μας έφτιαξε στη διάθεση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο πρωί-πρωί. Στην Ελλάδα μας. Γιατί η Ελλάδα μας είναι οι ρίζες μας, ο πολιτισμός μας είναι οι ρίζες μας, η παράδοσή μας. Πού πάμε χωρίς πολιτισμό, χωρίς παράδοση. Προχτές έδωσε μια συνέντευξη μαζί με πολύ σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων μίλησε και η κυρία Άντζελα Γερέκου, η οποία είπε ότι κάτι πολύ σημαντικό που το κράτησα και θέλω να το λέω και εγώ πραγματικά. Χώρα χωρίς μνήμη, ίσον χώρα χωρίς μέλλον. Και χωρίς ψυχή, να μην το ξεχνάμε. Χωρίς ψυχή, δηλαδή ό,τι μπορεί ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του. Έτσι. Να πάμε τον πολιτισμό μας και τη χώρα μας ένα βήμα πιο μπροστά. Εξάλλου, νομίζω ότι ο πολιτισμός θα μας βοηθήσει. Και τώρα ο πολιτισμός βράζει αυτή την περίοδο. Είναι μια χύτρα που βράζει. Έτσι. Όλοι κάθονται σπίτια τους και γράφουν, δημιουργούν. Άλλοι, ο καθένας το ταλέντο που έχει και την αξία που έχει. Κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Εάν δεν ανοίξουν το καπάκι αυτοί που είναι οι σύνοντες, θα σκάσει η χύτρα και θα δημιουργηθεί βόμβα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλοι και να βάλουμε το λιθαράκι μας για να πάει ο πολιτισμός μας και η Ελλάδα μας ένα βήμα πιο μπροστά. Λοιπόν, Επανάσταση 1821, ζήτω ελευθερία. Καλοτάξιδο είναι ό,τι πρέπει για τα 200 χρόνια η δική σου συμβολή και του Μπάμπη Τσέρτου και του Τάσου Θεοδωρακόπουλου. Ο Μπάμπη Τσέρτος, να πω ότι πραγματικά το ερμήνευσε καταπληκτικά με τη φωνή του. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πιο ιδανικός ερμηνευτής για να πει αυτά τα λόγια, αλλά και για να το πει και μουσικά έτσι όπως εγώ το ένιωθα, έτσι όπως εγώ ήθελα να ακούσει το τραγούδι, με αυτά τα γυρίσματα και με αυτά τα μοτίβα. Οπότε πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένη για τους συντελεστές του κομματιού, όλους όσους συνέβαλαν για να γίνει το κομμάτι. Ενορχήσεις φυσικά μαζί με τον σύζυγό μου, τον Στέλιο Γενεράλη, ο οποίος και αυτός μιλάει για την Επανάσταση μέσα από δικά του πράγματα και δικές του παραγωγές που κάνει μέσα από βίντεο κόμικ. Ναι. Τα είπαμε το Στέλιο την περασμένη εβδομάδα για τα κόμικ αυτά. Μπράβο, ναι, έχει κάνει πραγματικά φυσιόλογη δουλειά και αυτός. Και προσπαθούμε γενικώς να ανάγουμε τον πολιτισμό. Ζωή Τηγανούργια, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και να προσέχετε, πολύ να προσέχετε. Εκεί που κουνιέστε να προσέχετε πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσείς ολοκληρώθηκε από τον Γιάννη Γιάτσιο που ήταν στο στούντιο της Ερτλάρισσα, στο Βαγγέλη το Βούλγαρη που επιμελήθηκε τη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα την Πάπα Κωνσταντίνου που επέλεξε τη μουσική. Να είστε καλά, καλημέρα, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισσας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.